αποδεικνύεται για μια φορά η πρώτη ανάγνωση είναι ότι είναι αμήλικτοι οι δανειστές, έτσι δεν είναι? Ακόμα και από τα 110, τα 108 προαπαιτούμενα τα έκανε η ελληνική κυβέρνηση, λείπουν δύο, τα οποία υπό μία έννοια δεν είναι και στο χέρι της, γιατί περιμένει την απόφαση του ΣΤΕ για το ελληνικό, και το άλλο είναι το θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, στο οποίο πρέπει να έχουν και άποψη και συμβολιογράφη, ας το πούμε έτσι, και παρόλα αυτά δεν προχώρησε στην εκταμείευση της δόσης. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα το κάνουν μέχρι τις 15 Μαρτίου, αλλά θέλω να πω πόσο σκληρή και αμήλικτη είναι ακόμα και σε αυτά τα πράγματα. Το δεύτερο είναι, το οποίο, το δεύτερο είναι ότι αυτή η συζήτηση, διένεξη, παύλα διένεξη, Ντράγκη Τσακαλώτου, μάλλον η έκρηξη του Τσακαλώτου, στις παρατηρήσεις του Ντράγκη, όσον αφορά τους πληστηριασμούς, εγώ την ερμηνεύω ως εξής. Ο Ντράγκη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ο μόνος φορέας μέχρι τώρα ο οποίος ζητάει η Ελλάδα να αποδεχθεί μια προληπτική πιστοληπτική γραμμή μετά το τέλος του μνημονιακού προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Επομένως, αυτό το ζητάει για πολύ συγκεκριμένους λόγους, διότι είναι υπεύθυνος για την κατάσταση του τραπεζικού, ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και του γενικότερου του ευρωπαϊκού. Άρα το πρόβλημα των κόκκινων δανείων είναι ένα πρόβλημα το οποίο τον αφορά πάρα πολύ και έχει την αίσθηση ότι πρέπει να λυθεί με τον τρόπο που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή να μειωθούν σε δύο χρόνια από τα 100 δισεκατομμύρια τα κόκκινα δάνεια να πάνε στα 60, δηλαδή να μειωθούν κατά 40 δισεκατομμύρια. Αυτός είναι ο λόγος που πιέζει ο Ντράγκη και αυτός είναι ο λόγος που αντέδρασε έτσι ο Τσακαλώτος. Δηλαδή ο Τσακαλώτος, έχω την εντύπωση, δεν αντέδρασε τόσο για τους πληστηριασμούς, αλλά αντέδρασε για τη γενικότερη πολιτική πίεση που κάνει ο Ντράγκη για την προληπτική πιστοληπτική γραμμή, τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση έχει πει ρητά ότι εμείς δεν δεχόμεθα καμία προληπτική πιστοληπτική γραμμή και θα πάμε μόνοι μας. Μάλιστα. Με αυτά όμως, μιας και το θίξατε, κύριε Μελάμου, την ερχόμενη Δευτέρα, με ή χωρίς εκταμείευση, μάλλον χωρίς εκταμείευση για τεχνικούς λόγους, ξεκινάει η διαδρομή της τέταρτης αξιολόγησης. Και θέλω να θυμίσω ότι εσείς έχετε πει ότι αυτή είναι η κομβική, όλες είναι κομβικές, για να μην κοροϊδευόμαστε, αλλά είναι η κομβική στο να σηματοδοτήσει πώς μετά τον Αύγουστο θα πάει η χώρα αυτή. Συνεχίζω να το υποστηρίζω ότι είναι η κομβική, διότι θα έχουμε δύο πράγματα. Θα έχουμε την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών μετά από τα stress test τα οποία έχουν γίνει. Άρα είναι πολύ σημαντικό, χωρίς πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, δεν πας πουθενά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχω την εντύπωση όμως ότι θα δοθεί το πράσινο φως. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι στην τέταρτη αξιολόγηση θα γίνει επισταμένη μελέτη για το δημόσιο ελληνικό χρέος, για τα δημοσιονομικά, πώς εξελίσσονται τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για το χρέος. Επομένως, η όποια συζήτηση, είπε ο Τσακαλώτος και ο Μοσκοβισή και ο Σεντένο, ότι έχει αρχίσει για το χρέος με βάση την πρόταση του Μακρόν για να συνδεθεί με την ρήτρα ανάπτυξη και όλα αυτά τα πράγματα, ακόμα γίνονται συντηρητικά κλιμάκια, δεν θα έχουμε καμία εξέλιξη, νομίζω. Οι ουσιαστικές συζητήσεις θα αρχίσουν πολύ αργότερα, μετά από 1-2 μήνες. Επομένως, αυτά τα δύο θέματα, χωρίς να σας πω τίποτα άλλο, είναι πάρα πολύ σημαντικά για την μετεξέλιξη της ελληνικής οικονομίας μετά από τη λήξη του προγράμματος. Τώρα, αυτό που λέει η ελληνική κυβέρνηση και ο κύριος Τσακαλώτος για ότι εμείς επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα, σαφέστατα μπορεί να επεξεργάζεται κανένα πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα οποιοδήποτε, αλλά το πρόγραμμα, για να έχει επαφή με την πραγματικότητα, πρέπει να λάβει υπόψη του τους βαθμούς ελευθερίας, εάν υπάρξουν, από τη συζήτηση για τα δύο θέματα που σας είπα. Πείτε μου, επομένως, μπορούμε να κάνουμε προγράμματα, όσα θέλετε, αλλά αυτά τα προγράμματα πρέπει
να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη στις αποφάσεις της τέταρτης αξιολόγησης όσον αφορά τα δημοσιονομικά, το δημόσιο χρέος, τις τράπεζες και μια σειρά άλλα θέματα. Δεν μου λέτε, κύριε Μελά, από τη συζήτηση που ανοίγει ή δεν ανοίγει και βεβαίως εν πολλής έχει μπλοκάρει και για αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό της Γερμανίας αυτή τη στιγμή. Ενώ η συζήτηση ευρύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αισθάνεστε ότι έχει αλλάξει κάτι γύρω από το πώς τοποθετούνται οι μεγάλοι παίκτες στο θέμα του ελληνικού χρέους? Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν κάτι ουσιαστικά. Το θέμα είναι ότι ανάλογα με τις αποδόσεις της ελληνικής οικονομίας, παραδείγματος χάρη, εάν παραδείγματος χάρη πούμε ότι το ΑΕΠ δεν θα μεγεθύνεται 1%, αλλά υπάρχει μια εκτίμηση ότι θα μεγεθυνθεί παραπάνω, αμέσως υπάρχει μια θετική συμβολή στον τρόπο αντιμετώπισης του δημοσίου χρέους. Εάν τα δημοσιονομικά πλεονάσματα συνεχίζει να παράγονται με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Άρα υπάρχει μια προσπάθεια από τους Ευρωπαίους και από τους δανειστές το χρέος, σύμφωνα με τη δικιά τους λογική, να μην δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη της οικονομίας. Όταν λέω προβλήματα, εννοώ να μπορεί η Ελλάδα να το διαχειρίζεται, να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της και αυτό να παραμένει σε μεγάλο ύψος. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ένα μείον στη γενικότερη προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας. Διότι μια χώρα με ένα τεράστιο χρέος, παρότι μπορεί για 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια, όσο μπορούμε να προβλέψουμε, να το αποπληρώνει, κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στις αγορές και αν τα πράγματα θα τις επιτρέψουν να το αποπληρώνει και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Σωστά. Αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο. Επομένως, εάν υπάρχει μια θετική λύση που να μας δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε το χρέος καλύτερα και ευκολότερα, αμέσως αυτό υποβοηθάει τη μεγέθυνση της οικονομίας. Θέλω να πάμε και σε κάτι ακόμη, είναι σαφές αυτό που είπατε, το οποίο θέλω λιγάκι να το προσέξετε ως συλλογισμό. Ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος τις τελευταίες μέρες έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις και στο εξωτερικό, που έχουν τη δικιά του σημασία, δίνουν ένα τόνο. Ο κύριος Τσακαλώτος είχε την αφήγηση, όταν τον στριμώχνανε οι δημοσιογράφοι, ότι κοιτάξτε, ξεχάστε το πρώτο εξάμηνο της κυβέρνησης, διότι σας θυμίζω ότι μεσολάβησε ο Σεπτέμβριος που είπαμε την αλήθεια, έτσι λέει ο κύριος Τσακαλώτος, ότι, ότι κάνουμε μια υποχώρηση και ότι πάμε σε ένα μνημόνιο. Το θέμα είναι ότι δεν κατάλαβε κανένας αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ ας πω καλοπροαίρετα λοιπόν, κύριε Μελά, το καταλάβαμε. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Τι υποχρεώνει σήμερα τον κύριο Τσακαλώτο να λέει ότι τον Αύγουστο θα πάμε σε μια όσο το δυνατόν πιο καθαρή έξοδο. 1. 2. Δεν θα έχουμε επιτήρηση, θα έχουμε δικό μας πρόγραμμα. 3. Δεν χρειαζόμαστε την πιστοληπτική γραμμή. 4. Το χρέος θα ρυθμιστεί. Τον υποχρεώνει κανείς να τα πει αυτά πριν δει αυτά που μας περιγράφεται? Η πολιτική συγκυρία. Η πολιτική συγκυρία. Και ο Τσακαλώτης είναι πολιτικός πριν από όλα. Γιατί... Βέβαια. Και το δεύτερο. Ναι. Το δεύτερο. Κοιτάξτε. Δεν γίνεται καμία συζήτηση στην Ελλάδα σοβαρή. Με συγχωρείτε να κάνω μια παρένθεση σε αυτό που μου είπατε. Υπάρχει μια συζήτηση ότι βγαίνουμε στις αγορές και παίρνουμε πολύ πιο ακριβά, έχουμε πιο ακριβές αποδόσεις στα ελληνικά ομόλογα από ό,τι έχει η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ λάθος αυτό να το λέμε. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική σύγκριση θα πρέπει να δούμε τι έκανε η Πορτογαλία τις αρχές του 2014 μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο του 2014 που βγήκε το πρόγραμμα. Πόσα λεφτά έπαιρνε από τις αγορές. Ακόμα και αυτό βέβαια δεν είναι επιστημονικά σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να συγκρίνουμε. Σας λέω ότι η Ελλάδα έχει περίπου τις ίδιες αποδόσεις με την Πορτογαλία το 2014 πριν βγει από το μνημόνιο και ίσως λίγο καλύτερες. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, κύριε Σαχίνη? Το πρόβλημα είναι ότι η Πορτογαλία είχε άμεσα τη δυνατότητα να ενταχθεί στην ποσοτική χαλάρωση, διότι είχε το βαθμό αξιολόγησης από ένα καναδέζικο οίκο, το DBRS, και επομένως μπήκε στην ποσοτική χαλάρωση, η οποία βοηθήθηκε στη συνέχεια, άρα είχε την άμεση στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς να χρειάζεται προληπτική πιστοληπτική γραμμή, διότι μπήκε, ενώ εμείς δεν θα το έχουμε. Άρα το πρόβλημα δεν είναι σε αυτό το οποίο επικεντρώνονται σήμερα η συζήτηση ότι η Ελλάδα έχει ψηλότερες αποδόσεις. Αυτά είναι βλακίες. Το θέμα είναι ότι μετά τον Αύγουστο δεν θα έχουμε τη στήριξη που είχε η Πορτογαλία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά
την αγορά ομολόγων. Ξέρετε πόσα ομόλογα αγόρασε? Πάνω από 600. Τώρα δεν θα έχω ακριβώς το νούμερο, αλλά νομίζω ότι είχε αγοράσει, αν μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο, έχει αγοράσει από την Πορτογαλία πάνω από 600 τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια, δεκατομμύρια, τώρα δεν θυμάμαι το νούμερο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα που λέτε, την βοήθησε. Ναι, ναι. Λέτε λοιπόν εσείς, και εδώ είναι ένα, εγώ δεν το ρώτησα. 31,5 δις ευρώ, συγγνώμη. 31,5 δις από τις, μέχρι το Φλεβάρι του 18 που μιλάμε, mm-hmm. στις αρχές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε αγοράσει ομόλογα πορτογαλικά 31,5 δις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια βοήθεια προς την Πορτογαλία από αυτή την άποψη ως προς τη μείωση των αποδόσεων. Κάτι που δεν θα το έχει η Ελλάδα. Mm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να συζητήσουμε. Ερώτηση. Εσείς λοιπόν λέτε, γιατί εγώ δεν το ερώτησα τυχαία γιατί τα λέει τώρα ο κύριος Τσακαλώτος αυτά. Εσείς μου είπατε πολύ σωστά ότι είναι πολιτικός, αλλά νομίζω ότι εδώ θα ήταν μια τομή να πούμε μερικά πράγματα όσο έχουν. Κατά τη γνώμη σας, δεν χρειαζόμαστε την πιστοληπτική γραμμή ή σπέβδει πριν καν το δει να το προλέξει ο Υπουργός? Ακούστε, εγώ είμαι υπέρ μια συγκεκριμένη άποψη. Ότι κάθε κυβέρνηση, η οποία μετά από 7-8 χρόνια έχει υποστεί αυτό που έχει υποστεί η χώρα της, έχει όλο το δικαίωμα να επιζητήσει βαθμούς ελευθερίας. Αλλά με ποια προϋπόθεση? Ότι θα λάβει σοβαρά υπόψη της τους περιορισμούς που υπάρχουν στην οικονομία και θα πει ρητά και κατηγορηματικά ποια είναι εκείνα τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει. Προσέξτε, μιλάω για μέσα, mm-hmm. όχι για στόχους, διότι οι στόχοι όπως φαίνεται δεν θα αλλάξουν όσον αφορά τα πλεονάσματα και μια σειρά άλλα πράγματα, αλλά να πει ποια είναι εκείνα τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει για να επιτύχει αυτούς τους στόχους με τη δική της οικονομική λογική. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να προχωρήσει σε μια αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας με τις συλλογικές συμβάσεις? Θα επιτρέψουν την αύξηση του κατώτατου μισθού? Υπάρχουν μια σειρά τέτοια θέματα που πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να λύσει. Αυτά δεν μπορεί να τα λύσει τώρα. Γι' αυτό σας λέω πρέπει να περιμένουμε την τέταρτη αξιολόγηση, να δούμε πώς είναι το γενικότερο κλίμα, πώς είναι η γενικότερη κατάσταση και από εκεί και πέρα να δούμε ποιους βαθμούς ελευθερίας μπορεί να αποκτήσει η Ελλάδα, όχι ως προς τους στόχους, γιατί πιστεύω ότι δεν θα αλλάξουν οι στόχοι κατά πλεονάσματα, mm-hmm. αλλά ως προς τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα βάλουμε μπροστά τη διαδικασία της ανάπτυξης και αυτή η ανάπτυξη κατά την λογική της κυβέρνησης εμπεριέχει, παραδείγματος χάρη, μια γενικότερη αύξηση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Ξέρετε, εσείς παράδειγμα. Πολύ καλά το θέτετε, διότι αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό, μια παρένθεση ανοίγω αυτό, ότι μέσα σε ένα κλίμα έτσι κατά κάποιο τρόπο συγκρατημένης αισιοδοξίας, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ καταγράφουν ότι το 1 τρίτο των εργαζομένων ζει με μισθούς των 327 ευρώ το μήνα. Όλα αυτά. Αυτό που θέτετε, αυτό λέω δηλαδή αυτό, στην ουσία. Αυτό. Να, ένα σημείο. Μετά το θέμα των συντάξεων. Το θέμα των επενδύσεων. Υπάρχει ένα σχέδιο για μια επιχειρηματική ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν σχεδιασμοί οι οποίοι θα μπορέσουν να γίνουν όσον αφορά παραδείγματος χάρη τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υψηλό δανεισμό και οι οποίες κινδυνεύουν να περάσουν, αν δεν έχουν περάσει στα χέρια των τραπεζών και κατά συνέπεια στα χέρια το funds που έχουν αγοράσει τις τράπεζες ή που πρόκειται να αγοράσουν νέες τράπεζες. Mm. Επομένως, όλα αυτά είναι τα θέματα του προγράμματος, αλλά αυτά δεν μπορεί να τα κάνει τώρα η κυβέρνηση, καταλάβατε. Μπορεί να προετοιμάζεται, αλλά πρέπει να δει το γενικότερο, τη μεγάλη εικόνα. Λέει εδώ ένας ακροατής, καλημέρα στον κύριο Μελά. Εγώ εξακολουθώ, λέει, να διατελώ με την απορία. Αφού υπάρχουν ακόμη από τα προγράμματα στήριξης γύρω στα 40 δις και αφού ο δανεισμός είναι με 1%, τι δουλειά έχουμε να βγούμε στις αγορές με υψηλά επιτόκια? Διότι δεν πρόκειται να σου δώσουν άλλα χρήματα. Λίγη το πρόγραμμα, θα χαθούν αυτά τα χρήματα. Άρα άλλη μια προσπάθεια είναι, να σας πω τώρα μια και τον παρακολουθή σας. Αυτά τα 11 δισεκατομμύρια που πληρώνουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με 4% mm-hmm. θα τα αγοράσει το ESM με 1%. Γιατί θα τελειώσουν. Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, τελειώσουν αυτά τα χρήματα. Καταλάβατε. Δεν στα δίνουν τα χρήματα.
Ναι. Δεν είναι δηλαδή να τα πάρεις τα χρήματα. Εγώ το έχω καταλάβει, χαίρομαι που το διευκρινίζετε εσείς, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, αυτό που είπατε, λείπει η ουσιαστική συζήτηση δυστυχώς στη δημόσια ατζέντα. Και αυτό είναι κυρίαρχα. Πάντοτε λείπει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τώρα συζητάμε κάτι Νοβάρτη, συζητάμε δεν ξέρω κάτι και έχουμε αφήσει όλα τα θέματα. Βεβαίως δεν θέλω να υποτιμήσω το θέμα της Νοβάρτης σε καμία περίπτωση. Αλλά πλάι με αυτά, έχουμε ξεχάσει όλες τις σοβαρές και ουσιαστικές συζητήσεις που αφορούν, αν θέλετε, την οικονομία. Δηλαδή αυτό το οποίο είναι μια βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Χωρίς μια δυνατή και ισχυρή οικονομία, ούτε τα εθνικά θέματα μπορεί να αντιμετωπίσεις, ούτε τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Σωστό. Θέλω κλείνοντας, κύριε Μελά, να σας ρωτήσω, μπαίνοντας στη Σαρακοστή, αν κατά τη γνώμη σας, λοιπόν, μέχρι το Μάιο θα έχουμε τροχιοδεικτήσει τι μοντέλο, γιατί αντιλαμβάνω ότι αυτό λέτε, τι μοντέλο θα έχουμε μετά τον Αύγουστο. Σωστά, το καταλαβαίνω. Απόλυτα. Έτσι. Νομίζω ότι θα έχουμε ήδη πάρει χαμπάρι, με συγχωρείτε για την έκφραση, τι θα γίνει, προς τα πού πάει το παιχνίδι. Και πρέπει να πούμε κάτι το οποίο υπενιχθήκατε, το είπατε υπενισόμενος κάτι, ότι ακόμα πρέπει να δούμε και τη νέα γερμανική κυβέρνηση, η οποία πει αυτή τη στιγμή σιωπά. Έτσι, παρότι λειτουργεί σιωπά. Μετά πρέπει να δούμε και μια σειρά άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι του παρόντος. Υπάρχουν αλλαγές οι οποίες επέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω εγώ τώρα. Ναι, ναι. Η επιλογή ως αντιπροέδρου του Ισπανού. Του Γκίντος, ναι. Του Γκίντος. Μήπως προϋποθέτει ότι οι Γερμανοί θα πάρουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Χα. Επομένως, η επέλαση του Νότου θα ωφελεί το Βορρά, λέτε. Εντός εισαγωγικών είναι επέλαση. Υπό μία έννοια. Ναι, ναι. Όπως το είπατε. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια αβεβαιότητα. Πάρτε εσείς την αντιπροεδρία, Νότος, αλλά εμείς έχετε πάρει και το Eurogroup. Mm. Ας πάρουμε τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι η σειρά μας να την πάρουμε. Αυτό με το Βάιντμαν. Τι θα σηματοδοτήσει για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό, έχετε δίκιο. Επομένως, υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα, δηλαδή δείχνει ότι υπάρχει μια γενικότερη, πώς το πούμε, αβεβαιότητα. Δεν υπάρχει μια σιγουριά, δεν υπάρχει αυτό το οποίο υπήρχε στην Πορτογαλία. Πώς να σας το πω. Στην Πορτογαλία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε τη δουλειά της όταν αφορά την Πορτογαλία. Παρότι και εκεί πολλές φορές δεν έκανε όπως πρέπει, τώρα δεν είναι του παρόντος. Δεν αγόρασε όσο έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην το αναφέρουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά έκανε τη δουλειά της. Αγόρασε 32 δισεκατομμύρια. Μείωσε τις αποδόσεις. Πολύ στην Πορτογαλία. Θέλω πριν. Εμείς. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Είμαστε ιδιαίτερη περίπτωση, φαίνεται. Ναι, υπάρχει ένα ερωτηματικό. Δεν λέω ότι πάμε στην καταστροφή προς Θεού, αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Πριν σας αποχαιρετήσω, έτερος ακροατής λέει: σας παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο Μελά. Βλέπει την περίφημη ατζέντα Μακρόν να προχωρά ή αποδομείται και στο εσωτερικό του? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Γερμανία, από ό,τι έχω καταλάβει και από τις συζητήσεις που γίνανε για το σχηματισμό του μεγάλου συνασπισμού στη Γερμανία, λαμβάνουν υπόψη τους αυτά που λέει ο Μακρόν, τα οποία επί της ουσίας είναι αυτά που λένε οι Γερμανοί. Όσον αφορά τη γενικότερη αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, τώρα όσον αφορά το θέμα της ρήτας ανάπτυξης, ας πούμε, η σύνδεση, θα το δούμε τεχνικά τι μορφή θα πάρει. Έτσι. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα οι Γερμανοί προς αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή τη φάση. Κώστας Μελάς, νομίζω ότι μας προοικονόμησε αυτή τη Σαρακοστή, γιατί τελικώς έχει σημασία η τέταρτη αξιολόγηση και πού περίπου χρονικά θα δείξει η κατάσταση για τον Αύγουστο ουσιαστικά. Άρα θα επανέλθω, κύριε Μελά, λέγοντας ότι αυτά όλα μπορεί να σηματοδοτήσουν το τι θα συμβεί και μετά τον Αύγουστο πολιτικά στη χώρα. Σωστά. Σαφέστατα. Όταν σαφέστατα. Προς Θεού. Αυτό είναι απολύτως σωστό που λέτε. Συμφωνώ απολύτως.